Και πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύνδεση. Και γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμά σας σήμερα ήταν εξόχως πιεστικό. Κύριε Λέκα, να ξεκινήσουμε μπαίνοντας κατευθείαν στο θέμα. Το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε ότι η κατανομή των δονήσεων που έχουν καταγραφεί δείχνει ότι προέρχονται από τα ρήγματα Θραψανού και Καστελίου, τα οποία στο βάθος τους ενώνονται κάτω από την περιοχή που κινείται στο χορό των Ρίχτερ τους τελευταίους δύο μήνες. Θα ήθελα λοιπόν κωδικοποιημένα να μας δώσετε το περίγραμμα της συνολικής σας εκτίμησης μετά και τη λήξη της σύσκεψης, η οποία ήταν πολύ ωραία. Αν προέκυψε δηλαδή κάτι μείζον και κάτι παραπάνω ως πρόταση ή ως απόφαση. Κοιτάξτε, το συντονιστικό όργανο της περιφέρειας είναι ένα όργανο το οποίο ουσιαστικά καθορίζει ρόλους, βλέπει ανάγκες, διατυπώνονται θέσεις και γενικά εκείνο το οποίο επιδιώκει είναι η διαλειτουργικότητα. Δηλαδή όλοι οι φορείς μέσα από μια συζήτηση να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη διαχείριση μιας έκτακτης ανάγκης. Να δούμε τα προβλήματα, να δούμε τι ελλείψεις έχουν σε εκτροπισμό, να δούμε πώς διατάσσονται οι δυνάμεις και όλα αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτο συντονισμό έτσι ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή μεταχείριση και διαχείριση μιας έκτατης ανάγκης. Αυτό λοιπόν επετέφθη σήμερα, θεωρώ, μέσα από τις καλύτερες συνθήκες, γιατί ήταν όλοι οι φορείς παρόντες και όλοι συμμετείχαν στη διαδικασία, με ο καθένας διατυπώνοντας τις απόψεις του, τα προβλήματα, τις επιχειρησιακές δυνατότητες και εν γέννη τη συνεργασία που πρέπει να αναπτυχθεί μεταξύ των φορέων, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί φορείς όταν διαχειριζόμαστε μία έκτακτη ανάγκη. Το ζητούμενο λοιπόν επετέφθη μέσα από αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα βεβαίως, στη σύσκεψη αυτή η μεγάλη, αν θέλετε, επιτυχία ήταν εξής. Ότι οι τρεις πυλώνες που συνθέτουν την πολιτική προστασία και την επιτυχή διαχείριση μιας κρίσης, δηλαδή οι επιστημονικοί φορείς, οι επιχειρησιακοί φορείς και οι τοπικοί φορείς, η περιφέρεια δηλαδή και οι δήμαρχοι, ήταν εκεί με αποτέλεσμα να έχουμε την πιο καλή, κατά το δυνατόν, καλύτερη συνεννόηση και ανταλλαγή απόψεων. Από πλευράς επιστημονικής, και εκείνο το οποίο ενδιαφέρει πρώτιστα είναι το τι θα γίνει με τη σεισμική δραστηριότητα. Λέχτηκε ότι, και σαφώς λέχτηκε ότι έχουμε να κάνουμε μια μακρόσυρτη ακολουθία η οποία δίνει πολλούς μικροσυσμούς και η οποία δεν ξέρουμε βεβαίως πώς θα συνεχιστεί, αλλά βεβαίως δεν μπορεί να συνεχιστεί αφενός με επάπειρον. Κάποια στιγμή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποσβεστεί και βέβαια αυτή η σεισμική ακολουθία σιγά σιγά αποσβαίνεται με μικρότερα μεγέθη και μικρότερο αριθμό. Βεβαίως υπάρχει Άρα θεωρείτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι τίνει προς εκτόνωση? Έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Υπάρχει όμως και μία μικρή πιθανότητα, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι, να έχουμε μία ξαφνική διέγερση και έξαρση της δραστηριότητας, η οποία θα δώσει λίγο μεγαλύτερους σεισμούς στην περιοχή. Και εκεί είναι ουσιαστικά το πρόβλημα, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε μία τέτοια περίπτωση, η οποία δεν συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες, συγκεντρώνει όμως κάποιες πιθανότητες τις οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να υπολογίσουμε στο συντονιστικό όργανο, γιατί στο συντονιστικό όργανο ουσιαστικά εκλαμβάνουμε την ακραία περίπτωση ενός γεγονότος. Ή είναι σεισμός, είναι πλημμύρα, είναι κάψωνος ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για το κάθε τι. Έτσι λοιπόν διαπιστώσαμε ότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην περιοχή είναι τα παλιά σπίτια. Τα σπίτια που δεν έχουν χτιστεί με τον ελληνικό αντισεισμικό κανονισμό, δηλαδή σπίτια ηλικίας πάνω από 50 χρόνια. Και εκεί βεβαίως, όπως λέχθηκε, τα σπίτια αυτά υφίστανται καταπώνηση με τις συνεχείς δονήσεις και θα πρέπει να υπάρχει προσοχή. Εγώ με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη πήγα σε πολλά σπίτια από αυτά σήμερα, τα είδαμε. Είναι παλιά σπίτια, τα οποία, αν θέλετε, δεν έπαθαν τυχαία ζημιές. Ήταν σπίτια τα οποία ήταν αφημένα χωρίς συντήρηση, με υλικά τα οποία μας περιπτώσει ήταν της εποχής του 40 και του 30. Είναι σπίτια πάντως που σε κάθε περίπτωση δεν είναι κατοικήσιμα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κατοικήσιμα. Ωραία, ήθελα να σας ρωτήσω και το εξής. Έχουμε 71 σπίτια αυτή τη στιγμή στη λίστα τα οποία έχουν κριθεί ως κατοικήσιμα. Έχουν προσθεθεί κι άλλα σε αυτή τη λίστα μη κατοικήσιμα? Ναι, εκ παραδρομής στο λάθος. Όχι, κοιτάξτε, είναι τα 71 αυτά σπίτια. Κοιτάξτε, δείτε πως υπάρχει διαδικασία, γιατί διατυπώθηκαν κάποιες ερωτήσεις επ' αυτού. Αρχικά, όταν γίνεται ένα καταστροφικό γεγονός, προσπαθούν οι μηχανικοί, οι οποίοι κάνουν τους ελέγχους,
να δούνε ακριβώς ποια σπίτια δεν έχουν πρόβλημα ή ποια έχουν πρόβλημα, γιατί καταλαβαίνετε το θέμα είναι πιεστικό. Τουλάχιστον να βγάλουν τους ανθρώπους έξω από εκείνα τα σπίτια που έχουν ή υπόνοιες ή, εν πάση περιπτώσει, βλέπουν διαρρήξεις ή κάποια άλλα στοιχεία, τα οποία καθιστούν το σπίτι προσωρινά μη κατοικήσιμο. Δηλαδή, μέσα σε αυτή τη διαδικασία να αποτυπώσουμε τι έγινε στον οικιστικό ιστό και γίνεται μία χοντρή κατανομή. Ή είναι κατοικήσιμα ή δεν είναι κατοικήσιμα. Λοιπόν, στη συνέχεια όμως, όταν ηρεμήσει λιγάκι η κατάσταση, τότε γίνεται η εξοικιστική έλεγχη. Γιατί θα πρέπει να δούμε ποια από αυτά τα σπίτια όντως είναι μη κατοικήσιμα και ή κατοικήσιμα. Κύριε Λέκα, δεύτερο έλεγχο μπορούμε να διαπιστώσουμε αν πραγματικά ένα σπίτι είναι κατοικήσιμο ή όχι. Ένα πρακτικό ερώτημα. Γίνεται αύριο ένα σεισμός της τάξης των 5,2 Ρίχτερ. Αυτά τα σπίτια θα αντέξουν? Κοιτάξτε, πολλά από αυτά όχι, γιατί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αλλά είναι σπίτια τα οποία πραγματικά θα αντέξουν όχι μόνο για σεισμούς 5,3, 5,5, αλλά για πολύ μεγαλύτερους σεισμούς. Απλά και μόνο υπάρχουν κάποιες ενδείξεις σε αυτά τα σπίτια, οι οποίες ενδείξεις οδηγούν τους μηχανικούς να πούνε, να κάνουν μια γρήγορη αυτοψία και να πούνε βγάλτε τα αυτά προς το παρόν έξω, να μην κατοικηθούν και να στη συνέχεια με το πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο έλεγχο, με σαφείς προδιαγραφές τις οποίες έχει ορίσει ο Οργανισμός Αντισυμβατικού Σχεδιασμού και Προστασίας, να αποφαθούν οι μηχανικοί αν πραγματικά αυτά τα σπίτια είναι κατοικήσιμα ή όχι. Επειδή υπάρχουν μηχανήματα τα οποία καταγράφουν το φαινόμενο αυτό καθεαυτό στο αρκαλοχώρι, κύριε Λέκα, τι είναι αυτό που αποτυπώνουν ως εικόνα και αν υπάρχει κάτι το οποίο σας προβληματίζει? Κοιτάξτε, υπάρχει ως εικόνα ότι έχουμε ισχυρές επιταχύνσεις, δηλαδή η επιτάχυνση είναι ένα στοιχείο το οποίο μας βοηθάει στην αποτίμηση των ζημιών, αλλά και αυτό που παίρνουν υπόψη οι μηχανικοί προκειμένου να σχεδιάσουν ένα οικοδόμημα. Είναι υψηλές επιταχύνσεις γιατί η αιστεία είναι σε μικρό βάθος και είναι τοπικοί σεισμοί, ενδεχομένως από κανονικά ή ανάστροφα ρήγματα. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο της περιοχής. Κάθε περιοχή δίνει σεισμούς με κάποια χαρακτηριστικά. Εδώ έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουμε κάποιες υψηλές επιταχύνσεις. Έχουμε μόνο ένα κτύπο ή δύο κτύπους, δηλαδή δεν είναι ένας σεισμός ο οποίος διαρκεί πολύ. Απλώς και μόνο πολλές φορές κάτι και τον αναλαμβάνονται σαν να σκάει κάτι κάτω από τα πόδια τους. Ένα κτύπο μόνο που τους πάει προς τα πάνω. Και αυτή είναι η ιδιομορφία των σεισμών της περιοχής. Τώρα, κύριε Λέκα, έχουμε δύο μήνες διαρκούς σεισμικής δραστηριότητας. Θέλω να σας ρωτήσω, με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις, γιατί δεν ελήφθησαν νωρίτερα μέτρα? Δεν θα έπρεπε, για παράδειγμα, να συνεδριάσει νωρίτερα το τοπικό συντονιστικό και εν συνεχεία η περιφέρεια, αντί να ψαχνόμαστε 5 μέρες μετά τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ να αναζητούμε σε ποια κτίσματα υπάρχει επικινδυνότητα? Κοιτάξτε, τα συντονιστικά όργανα έχουν πολλαπλό σκοπό. Και συνεδριάζουν όχι κάτω από την πίεση των γεγονότων, αλλά κάτω από συνθήκες νυφαλιότητας. Βεβαίως, δεν είναι όμως μια κατάσταση που μπορεί να μας πιάσει απροετοίμαστος? Όχι, γιατί ήδη γίνονται συσκέψεις και συντονιστικά όργανα δύο φορές το χρόνο, προκειμένου να ληφθούν όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για πλημμύρες, για πυρκαγιές, για σεισμούς. Δηλαδή, έχουν γίνει συντονιστικά όργανα σε ανίποπτο χρονικό διάστημα και για τους τρεις κυρίαρχους κινδύνους. Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι η άμεση ετοιμότητα, ο συντονισμός των φορέων για να παρέμβουν άμεσα. Και αυτό νομίζω έγινε από την πρώτη στιγμή. Επίσης, διατυπώθηκε η άποψη από ένα κάτοικο, από ένα εκπρόσωπο ίσως, ενός φορέα, ότι πρέπει να κάνουμε άσκηση τώρα για να δούμε τι γίνεται. Και η απάντηση και ότι δεν κάνουμε άσκηση είναι μεγάλο λάθος. Αυτή τη στιγμή, εάν θελήσουμε να κάνουμε άσκηση, θα είναι χρήσιμη βέβαια η άσκηση, αλλά θα διατυπωθούν τόσες πολλές φημολογίες που μπορεί να διέσουν το Ηράκλειο. Δηλαδή, αν πούμε εμείς ότι μεθαύριο κάνουμε άσκηση, θα υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι θα διαδεθούν γιατί γίνεται τώρα η άσκηση. Πάντως, είναι φοβερό το ενδιαφέρον του κόσμου, κύριε Λέκα. Αυτή τη στιγμή παίρνει κόσμο στο τηλεφωνικό μας κέντρο και μας ρωτά τι θα γίνει με τα σχολεία από Σεπτέμβρη. Πρέπει να ελεγχθούν τα κτίρια αυτά? Είναι ασφαλή? Κοιτάξτε, μιλάω για όλους τους οικισμούς. Τα σχολεία ασφαλώς θα πρέπει να ελεγχθούν και έχουν ελεγχθεί πολλά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα για τα σχολεία, αλλά βεβαίως θα γίνει και περαιτέρω έλεγχος για να δούμε ποια κτίρια πληρούν τις συνθήκες ασφάλειας. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα παρά μόνο σε 1-2 περιπτώσεις.
Και βεβαίως και οι άλλες κρίσιμες υποδομές θα πρέπει να ελεγχθούν, όπως τα δημαρχεία, όπως δημόσιες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες που κτίρια στα οποία συναντρίζεται πολλοί κόσμος. Σε αυτά θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Έχουν γίνει σε πολλά κτίρια από αυτά. Mm-hmm. Και βέβαια οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι μια διαρκής διαδικασία, η οποία θα πρέπει να δρομολογείται από την περιφέρεια και από τους Δήμους. Βεβαίως, εδώ έχουμε τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικού στελέχωσης και της περιφέρειας και των Δήμων. Και εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα που διατυπώθηκε δεν είναι ότι δεν έχουμε δυνατότητες να κάνουμε πράγματα, δεν έχουμε εμπειρία ή δεν λειτουργούμε σωστά τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Είναι ότι δεν έχουμε οικονομικούς πόρους, οι οποίοι εξαντλήθηκαν από τα κατ' επανάληψη γεγονότα και από τον βέβαια την πανδημία, και δεν έχουμε και προσωπικό εξειδικευμένο το οποίο να μπορέσει να ασχοληθεί με όλα αυτά τα θέματα. Κύριε Λέκα, επειδή διαβάζουμε και ακούμε πάρα πολλά και αναφορικά με τον τρόπο προσέγγισης και διαχείρισης μιας τόσο ευμετάβλητης κατάστασης, με την έννοια ότι κανείς και ως επιστήμονας δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουριά το τι θα ακολουθήσει, αλλά και τις τοποθετήσεις όλων εσάς των επιστημόνων, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Στην Εθνική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου υπάρχει ένα μέλος το οποίο είναι απόν, για κάποιους μονίμως. Σε αντιδιαστολή με το γεγονός ότι δείχνει παρουσία πολύ έντονη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για εσάς προκύπτει θέμα, είναι ένα ζήτημα αυτό? Δεν προκύπτει θέμα, κανένα θέμα δεν προκύπτει, και επειδή θέτεται αυτό το θέμα θα σας το αναλύσω αμέσως. Κοιτάξτε, η επιστημονική κοινότητα είναι μια κοινότητα που περιλαμβάνει επιστήμονες υψηλότερο επίπεδο. Πολλές φορές οι πιο πολλοί είναι σε παγκόσμιο επίπεδο γνωστοί, και η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου είναι μια θεσμοθετημένη επιτροπή η οποία ουσιαστικά διορίζεται από τον αντίστοιχο υπουργό. Η οποία βεβαίως αρχίζει τις εργασίες μετά την δημοσίευση των ονομάτων στο φύλλο εφημερίδα της κυβέρνησης. Μέσα αυτή την επιτροπή παλιότερα ήταν άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά είχαν κάποιες σχέσεις λίγος πολύ με την κυβέρνηση, με τα προεδρία του ΟΑΣΠΙ ούτω καθεξής. Όταν έλαβα εγώ από το 2014 ως πρόεδρος του ΟΑΣΠ και της Επιτροπής, θεώρησα σκόπιμο από κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα, από κάθε ερευνητικό ίδρυμα να μπαίνουν δύο εκπρόσωποι. Mm-hmm. Συνήθως ο διευθυντής και ένας ερευνητής. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Επιτροπή αντιστοιχίζεται σε όλο το φάσμα των επιστημόνων που υπάρχει στον ελληνικό χώρο. Κάποιο μέλος, το οποίο είναι προσφυλές άθλημα να ασχολείται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν συμπεριλήφθη στην Επιτροπή, ενώ συμπεριλήφθηκαν άλλοι επιστήμονες από το ίδιο Ινστιτούτο. Γιατί διέρεες στον τύπο, διέρεες στα μέσα ενημέρωσης, εμπιστευτικές αποστολές και εμπιστευτικές αποφάσεις των συνεδριάσεων της Επιτροπής. Mm-hmm. Μάλιστα, μία φορά είχε ανοιχτό το τηλέφωνο και κατά τη διάρκεια της Επιτροπής αναπαράγηγε αυτά που διατυπώνονταν μέσα στην Επιτροπή σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, οι όποιες συζητήσεις, οι όποιες διατυπώσεις απόψεων, οι όποιες προσεγγίσεις γίνονται, να έχουμε μία ενιαία έκφραση. Mm. Εδώ πρόκειται για μία διαδικασία η οποία αφορά απιστία στο δημόσιο, απιστία στην υπηρεσία, γιατί δημοσιεύτηκαν εμπιστευτικά και απόρριτα έγγραφα της Επιτροπής, τα οποία έγγραφα θα μπορούσαν να θέσουν μια μεγάλη περιοχή της Ελλάδας σε μέγιστη κοινωνική αναστάτωση και περιπέτειες. Μάλιστα. Συνεπώς, αυτή η διαδικασία παραπέφθηκε στη δικαιοσύνη και περιμένουμε ουσιαστικά να αποφασίσει η δικαιοσύνη για αυτό το οποίο έγινε, το οποίο είναι μεγάλο ατόπιμα, είναι απρέπεια μεγάλη προς το κοινωνικό σύνολο, αλλά και ενέχει και ποινική ευθύνη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λέκα, τώρα συνεργάζεστε ή σκοπεύετε να συνεργαστείτε με το Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών στην Κρήτη? Σκέφτεστε να το ενισχύσετε ενδεχομένως? Κοιτάξτε, η ενίσχυση δεν αφορά εμάς, γιατί δεν έχουμε κονδύλια να ενισχύσουμε. Ο ΑΣΠ δεν είναι ο ρόλος αυτός. Ο ΑΣΠ έχει ρόλο στο Ινστιτούτο. Να εισηγηθείτε όμως? Κοιτάξτε, το κάθε ένα Ινστιτούτο, ο κάθε ένας οργανισμός εισηγείται και κάνει προτάσεις προς την πολιτεία προκειμένου να τέχει ενίσχυση. Δεν μπορεί ένας οργανισμός να κάνει για τον άλλον οργανισμό μία προσέγγιση και μία πρόταση. Συνήθως συνεργαζόμαστε όλοι μαζί φορείς. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στα Ιόνια νησιά, παραδείγματος χάρη, συνεργαζόμαστε 8 φορείς, όλοι οι φορείς, οι συμμονογοί φορείς,
είναι μέσα σε δύο μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή και τα οποία έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Στην περιφέρεια Αττικής, παραδείγματος χάρη, και τα 8 εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ιδρύματα της Αττικής πραγματικά συνεργάζονται προκειμένου να μειώσουν τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν στην περιφέρεια Αττικής. Και στην Κρήτη, βεβαίως, η συνεργασία είναι ανοιχτή. Εμείς ως ΟΑΣΚ συνεργαζόμαστε και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης, προκειμένου σε ευρωπαϊκά προγράμματα πάρα πολλά, τα οποία αποδίδουν ένα σημαντικό έργο. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας να μειώσουμε τους κινδύνους και τη διακινδύνευση που υπάρχει εδώ στην Κρήτη. Υπάρχει, ωστόσο, οι συνεργασίες είναι ανοιχτές. Περιθώριο για περαιτέρω και επιπλέον ενίσχυση του ήδη εξαιρετικά ανεπτυγμένου δικτύου και ενδεχομένως θα μπορούσε να προσφέρει προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Λέκα, και το ΙΤΕ? Μπορεί να προσφέρει. Το θέμα είναι το εξής, ότι είναι πάντα καλή η ανάπτυξη των δικτύων, αλλά θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να αναπτύσσονται δίκτυα τα οποία να ανήκουν κάπου ή, εν πάση περιπτώσει, να ανήκουν σε μία μόνο επιστημονική ομάδα. Πριν από 30 χρόνια περίπου, ο καθηγητής ο Δημήτρης Παπανικολάου έκανε μία υπέρβαση και ουσιαστικά έχουμε αυτή τη στιγμή το ενιαίο δίκτυο σεισμογράφων σε όλη τη χώρα. Το κάθε ίδρυμα δηλαδή έχει τους σεισμογράφους του, αλλά όλοι αυτοί οι σεισμογράφοι εντάσσονται μέσα στο ενιαίο δίκτυο σεισμογράφων, τον συντονισμό τον οποίο έχει το Γεωδρομικό Ινστιτούτο μετά από πρωτοβουλία του Οργανισμού Δυσσεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Θεωρώ ότι ό,τι γίνεται σε αυτό το χώρο, ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, θα πρέπει να είναι συντονισμένο, να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι επιστήμονες, όλα τα ιδρύματα, η πληροφόρηση να είναι ανοιχτή και να δίνεται προς όλους, και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουμε να έχουμε και πιο καλή αποτύπωση του ελληνικού χώρου σε ό,τι αφορά τη σεισμικότητα, σε ό,τι αφορά τις άλλες παραμέτρους των σεισμών. Και κλείνοντας, κύριε Λέκα, επειδή είναι μια απορία που καταγράφουμε και εμείς πολύ συχνά, υπάρχει συσχέτιση των καιρικών φαινομένων που έχουν μια ιδιαιτερότητα, όπως ο καύσωνας που βιώνουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή, με τα φυσικά φαινόμενα όπως οι σεισμικές δονήσεις? Κοιτάξτε, η Γη είναι ένα ενιαίο σύστημα. Είναι ίσως ο μοναδικός πλανήτης στον οποίο υπάρχει ζωή. Έχουν δημιουργηθεί μέσα από μια σειρά πολλών συγκαιριών όλο αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον που διακρίνεται σε γεώσφαιρα και βιόσφαιρα και ατμόσφαιρα. Το ότι γίνεται στην ατμόσφαιρα δεν έχει επίδραση σε αυτό που γίνεται στη γεώσφαιρα, δηλαδή οι κάψονες, οι βροχές, όλα αυτά τα φαινόμενα δεν έχουν επίδραση στη σεισμικότητα ή στην ηφαιστειακή δραστηριότητα κτλ. Αλλά όμως ανήκουν σε ένα σύστημα. Οι επιπτώσεις από τα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα αλλά και τα γεωθερμικά φαινόμενα είναι αυτές που εμφανίζονται στην επιφάνεια, είναι αυτές που κάνουν τις καταστροφές. Έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι στις ίδιες περιοχές εμφανίζονται και υδροδυναμικά φαινόμενα αλλά και γεωδυναμικά φαινόμενα και συμβάλλουν στο να έχουμε μια νέα φάση επιπτώσεων και καταστροφών στην επιφάνεια, και αυτή τη στιγμή αυτό μελετάμε.